Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι αγκάθι ο Ηρακλής τελικά. Διαπίστωση δική μου. Δεν ξέρω εσείς πώς το νιώθετε όλες αυτές τις μέρες με όλα αυτά που γίνονται. Όχι, όχι. Όχι. Αυτά μόνο μας κάνουν πιο δυνατούς. Αυτό είναι όντως ένα κίνητρο. Ναι. Και πιστεύω το 99% του λαού του Ηρακλή το καταλαβαίνει αυτό. Έχουμε ένα ζήτημα λοιπόν το οποίο έχει δημιουργηθεί με την αδειοδότηση της ομάδας. Θέλω να μας πείτε και βεβαίως κατ' επέκταση στον κόσμο που μας ακούει τι συμβαίνει, τι ισχύει και αν υπάρχει λόγος να ανησυχεί ο φίλαθλος κόσμος του Ηρακλή και όλοι οι υγειοσκεπτόμενοι φίλαθλοι, γιατί όλοι θέλουμε έναν Ηρακλή δυνατό στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι, κοίταξε, το να ανησυχεί, όπως είπα και σε προηγούμενες δηλώσεις μου, δυστυχώς ζούμε στην Ελλάδα. Ναι. Τώρα δεν θέλω ακόμη να επεκταθώ γιατί η ομάδα θα κάνει την ένσταση, θα εξεταστεί η ένσταση και θα δούμε τι θα γίνει. Το θέμα είναι ότι ο φάκελος ο δικός μας πραγματικά ήταν υπερπλήρης από τα πάντα, δηλαδή δεν μας βρήκαν κάποιο οικονομικό, κάποια οικονομική αδυναμία, ήμασταν στις υποχρεώσεις μας σε όλα τακτοποιημένοι, σε ό,τι άλλα χαρτιά διοικητικά ή οτιδήποτε ήμασταν τακτοποιημένοι. Το μοναδικό αγκάθι που βρήκαν για να μας πούνε ήταν η αλλαγή της ονομασίας που προσθέσαμε το όνομα Ηρακλής. Τώρα, αυτό για ποιο λόγο ενοχλεί κάποιους ανθρώπους ή οτιδήποτε, δεν ξέρω, το γνωρίζουν αυτοί. Γίνονται πολλά περίεργα πράγματα τώρα τελευταία. Παραδείγματος χάρη θα σας πω κάτι, για να είναι πλήρης ο φάκελος, και θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμο Προποντήδας και την Τρίγλια, μας δώσαν ένα χαρτί ότι μας παραχωρούν το γήπεδο της Τρίγλιας έτσι ώστε να έχουμε πλήρη το φάκελο, γιατί μας ζητούσαν και μια παραχώρηση γήπεδου, δηλαδή θα έχουμε κάποιο γήπεδο για να παίζουμε, υποτίθεται. Ναι. Αυτό δεν είναι δεσμευτικό, απλώς έπρεπε να το είχαμε μέσα στο φάκελο αυτό το χαρτί. Μάλιστα. Διότι από το Καφτατζόγλιο αργούσαμε να το πάρουμε αυτό το χαρτί για τον ΑΒ λόγο. Παρουσιάσαμε το χαρτί από την Τρίγλια έτσι ώστε να είναι πλήρης ο φάκελος. Ναι. Όπως είδατε, μέσα σε ούτε μισή ώρα διέρευσε από κάτω. Έτσι. Όχι από εμάς, γιατί από εμάς δεν είχε κανένας αυτό το χαρτί. Η απόφαση του Δήμου Προποντήδος διέρευσε κατευθείαν σε διάφορα μέσα και το βγάλαν έξω. Ο πολύς ο κόσμος του Ηρακλή, πάνω από το 90%, το 99% θα έλεγα, το καταλαβαίνει αυτό. Ναι, βέβαια. Το 1% οι οποίοι κάθονται στην πολυθρόνα του σπιτιού τους και ξέρουν να κρίνουν μόνο οτιδήποτε από την πολυθρόνα του σπιτιού τους, άρχισαν πάλι να μιλάνε για τρίγλια, για ιστορίες και τέτοια πράγματα. Αυτό το πράγμα πρέπει να εξαλειφθεί. Η ομάδα είναι Ηρακλής. Έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση. Ναι. Εμένα προσωπικά με έχει κουράσει και αυτοί οι άνθρωποι κάποτε πρέπει να πούνε σε αυτή την τρίγλια ένα ευχαριστώ. Διότι όποτε χρειαζόμαστε σαν Ηρακλής κάτι είναι εκεί και μας βοηθάει. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας πω και κάτι ακόμα. Ναι. Βγήκε το χαρτί από το Καφτατζόγλιο, το οποίο το προσκομίσαμε και αυτό μετά κάτω στην... Επιτροπή. Στην Επιτροπή. Γιατί δεν ανεβάσανε οι κύριοι και το χαρτί από το Καφτατζόγλιο και ανεβάσανε μόνο τις Τρίγλιας. Έχω την εντύπωση ότι ίσως να μην τους συμφέρει ή να μην τους βολεύει, αλλά το θέμα... Αυτό. Το θέμα... Δηλαδή, το θέμα... Απλώς θέλω να πω τον κόσμο, μην πέφτουμε στο τρυπάκι που θέλουν να μας δημιουργήσουν και στα προβλήματα που θέλουν να μας δημιουργήσουν συνέχεια κάποιοι επιτίδιοι, έτσι ώστε να δημιουργούμε προβλήματα εκ των έσω. Θα έλεγα ότι αυτό το τρυπάκι μπορεί και ο ίδιος ο Ηρακλής να το κατευθύνει εκεί που θέλει, έχοντας αυτή τη δυνατή φωνή που έχετε εσείς, έχοντας μια σοβαρή εικόνα προς τα έξω σε όλα τα επίπεδα, έχοντας μια καλή ομάδα όπως είχε φέτος, πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχοντας... Και θα έχουμε και φέτος. Έχοντας πολύ καλή ομάδα. Εμείς ακόμα και αδειοδότηση να μην πάρει η ομάδα, ναι. Οι στόχοι οι οποίοι θέσαμε θα είναι οι ίδιοι στόχοι. Η ομάδα να πρωταγωνιστήσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Τώρα, όσον αφορά στο φάκελο, για να το κλείσουμε, οι εκκρεμότητες ήταν το γήπεδο στο οποίο βάλατε το χαρτί το οποίο χρειαζόταν από το Καφτατζόγλιο. Δεν είχε εκκρεμότητα όταν εξετάστηκε ο φάκελος από το γήπεδο. Από το γήπεδο. Διότι είχαμε βάλει το χαρτί της Τρίγλιας και ήμασταν τακτοποιημένοι. Ήρθε μετά και το χαρτί του Καφτατζογλίου και ήμασταν ακόμα πιο τακτοποιημένοι. Και τους ενόχλησε δηλαδή ότι άλλαξε η ομάδα το όνομα και ας πούμε για 25 μέρες. Ναι. Εάν διαβάσετε την απόφαση, δυστυχώς δεν μπορώ να την κοινοποιήσω λόγω του εμπιστευτικού. Εάν διαβάσετε την απόφαση, είναι ο μοναδικός λόγος που απορρίφθηκε η αδειοδότηση, αρχικά τουλάχιστον, είναι γιατί άλλαξε η ονομασία και μπήκε και το όνομα Ηρακλής μέσα. Σε όλο αυτό το
ας το πούμε, τερτύπη της Επιτροπής, γιατί σε εμάς τώρα τους απλούς φιλάθλους ακούγεται περίεργο να μην εγκρίνεται ο φάκελος μιας ομάδας η οποία έχει πληρώσει τα πάντα, έχει οργανωθεί, κάνει μια καινούργια προσπάθεια. Υποτίθεται ότι λέμε ότι χρειαζόμαστε νέα πρόσωπα, νέους επενδυτές, νέες ομάδες, νέα κεφάλαια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και τη σταματάνε για ένα γραφειοκρατικό λόγο, για το όνομα, για 25 μέρες που κλείνει τριετία, διετία, πόσο είναι. Και οι τρεις αγωνιστικοί περίοδοι έχουν περάσει ήδη. Έχουν περάσει, ναι. Γιατί η Τρίγκα έπαιξε, υποτίθεται, δύο χρονιές στο Football League και πέρσι είχαμε τη χρονιά μας στο Super League 2. Απλώς η χρονιά τελειώνει, υποτίθεται, το Σεπτέμβριο. Ναι. Το καταλάβατε. Ημερολογιακά. Ημερολογιακά, και δεν ξέρω τώρα που βρίσκεται το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς κάνουμε ένσταση για αυτό το θέμα. Ναι. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε βάσιμες ελπίδες ότι θα πάρουμε την αδειοδότηση. Δεν μπορώ να το υποσχεθώ, γιατί όπως έχω πει πολλές φορές, στην Ελλάδα ζούμε και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Mm-hmm. Και όπως λέει και ένας γνωστός μου Ηρακλειδέας, ό,τι φταίει στην Ελλάδα, ξέρετε ποια είναι η λύση? Να ρίξουμε τον Ηρακλή. Να χτυπήσουμε τον Ηρακλή. Εδώ και έχουμε φτάσει στο σημείο, έχει φτάσει ο κόσμος του Ηρακλή και γενικότερα όλοι οι γεωσκεπτόμενοι φιλαθλοί να χαργεντίζονται και να αστειευόμαστε για ό,τι συμβαίνει στραβώς στην Ελλάδα, να πέσει ο Ηρακλής, λέμε. Ακριβώς, γιατί έτσι λύνονται όλα τα προβλήματα, τα ελληνικά προβλήματα. Βρήκαμε τα προβλήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου δηλαδή και της ελληνικής κοινωνίας και να τα ρίξουμε όλα στον Ηρακλή. Τώρα, είπατε ότι η έφεση κατατέθηκε. Έχουμε χρονοδιάγραμμα για την εκδίκαση? Δεν έχει κατατεθεί. Θα κατατεθεί μέσα στην ημέρα, αύριο το αργότερο. Αύριο το αργότερο. Άρα πάμε για την επόμενη εβδομάδα για αναμονή απόφασης. Για αναμονή απόφασης, ναι. Κάνουμε εμείς μέσα την εβδομάδα αυτή υποχρεωτικά θα κάνουμε τις ανανεώσεις των συμβολέων, ναι, έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα με κάποια άτομα που ξεπερνάνε πλέον τα 25 έτη ηλικία. Ναι, σωστά. Για να μπορούμε να πάρουμε τουλάχιστον σε περίπτωση που έχουμε αρνητική δεύτερη συνέβη, αρνητική απάντηση, ναι, να μπορέσουμε να έχουμε τουλάχιστον άλλους τρεις παίκτες στους οποίους θα πάρουμε άνω των 26 ετών. Ναι. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Στη δευτεροβάθμια θα είστε και εσείς, θα κατεβείτε στην Αθήνα? Εάν χρειαστεί θα κατεβώ. Αν χρειαστεί με δικηγόρο θα κατεβώ και εγώ. Μάλιστα. Και βέβαια κρατάμε στην αρχή της κουβέντας αυτό που είπατε, ότι ακόμη και αν η ομάδα δεν πάρει αδειοδότηση, που εμείς πιστεύουμε ότι θα πάρει και πρέπει να πάρει, το λέμε, πάλι θα είναι ανταγωνιστική και πάλι θα είναι πολύ καλή όπως έτος. Με τα πιτσιρί και με τους νέους. Καλύτερη. Και καλύτερη, Ναι. Αυτό είναι η υπόσχεση. Αυτό είναι η υπόσχεση πράγματι προς τον κόσμο. Και σας ακούνε τώρα όλοι και έχω πάρα πολλά μηνύματα, πρόεδρε, από φιλάθλους του Ηρακλή, οι οποίοι στέλνουν τη δύναμή τους σε εσάς, δηλαδή να είστε δυνατός. Τονίζουν ότι πρέπει να είστε στις επάλξεις σχετικά με αυτές τις αδικίες και πάλι για τον Ηρακλή, ότι πρέπει να παλέψετε, ότι έχουν συνηθίσει και ξέρουν τις δυσκολίες που βάζουν διάφοροι και διάφορα κέντρα εντός εισαγωγικών στην προσπάθεια της ομάδας. Ένας φίλος ρωτάει για τον προπονητή. Νομίζω ότι ο προπονητής είναι τελειωμένη υπόθεση, δεν χρειάζεται. Έχει τελειώσει η υπόθεση με τον προπονητή. Θα γίνει. Περιμέναμε για το θέμα της αδειοδότησης να δούμε, να βγάλουμε και κάποιους παίκτες με τους οποίους έχουμε κλείσει. Να τα βγάζαμε αυτό πιο μπροστά. Να τα βγάλουμε προς, ναι, τα έξω. Ναι, ναι. Πιστεύω μέσα στην επόμενη εβδομάδα να λήξει λίγο αυτό το θέμα, διότι όταν θα κάνουμε την συνέντευξη τύπου, mm-hmm, ανάλογα και με το αποτέλεσμα της αδειοδότησης, έχω πολλά να πω. Ναι, πραγματικά. Της έθεσης. Έχω πάρα πολλά να πω. Δεν προκαλεί απορίες, πρόεδρε, το γεγονός ότι υποτίθεται ότι θέλουμε μια καινούργια Super League 2, μια καινούργια κατηγορία και μπαίνουν τώρα αυτά τα προσκόμματα από μια επιτροπή αδειοδότησης της ΕΠΟ, η οποία προσφάτως εξετέθη ενώπιον του κοινού και των φιλάθλων με την απόφαση για τον Άρη, με πρωταγωνιστή και πάλι τον κύριο Σαράκη, εξετέθησαν με το θέμα του Άρη και της UEFA, τους έστειλε ολόκληρη UEFA επιστολή και τους λέει κάνετε λάθος και τα λοιπά, και όμως συνεχίζουν σε αυτό το ρυθμό. Πέρσι δεν θέλω να μιλήσω γιατί είναι η έφεση, εντάξει, και δεν θέλω να εκθέσω και να φέρω σε δυσκολότερη θέση την ομάδα, mm, αλλά θα σας πω κάτι. Πέρσι, και καλά κάνανε, για μένα καλά κάνανε και τους δώσαν την αδειοδότηση, και όπως έπρεπε να πάρουν όλες οι ομάδες πέρσι αδειοδότηση, ναι, δηλαδή δώσανε σε ομάδες που υποβιβάστηκαν και τις ξανανεβάσανε μέσα σε μία νύχτα. Και καλά κάνανε, έτσι. Δεν ήταν πρόβλημα αυτό. Δώσανε αδειοδότηση. Ομάδες οι οποίες δεν ήταν τακτοποιημένες οικονομικά, δεν είχαν το ένα, δεν είχαν το άλλο, με το πρόσημο ότι υποβιβάστηκαν και ξανανέβηκαν. Ναι. Πώς έγινε αυτό? Χωρίς να...
Έτσι. Συγκεκριμένα με την Καλαμαριά και τον Βλαχιώτη. Έτσι, τον Αστέρα Βλαχιώτη. Καλά κάνανε και τους δώσανε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα ούτε με την Καλαμαριά ούτε με τον Βλαχιώτη. Έτσι. Ναι, ίσα-ίσα. Καλά κάνανε και τους δώσανε και έπρεπε να πάρουν αυτά που έπαιρναν. Αλλά θέλω να σας πω, όταν θέλουν να βρουν λύση, βρίσκουν. Εννοείται. Εννοείται. Και όταν θέλουν να βάλουν προσκόμματα, λέω εγώ, πάλι. Όταν θέλουν να βάλουν προσκόμματα, βρίσκουν, δεν ξέρω εγώ από πού τα βρίσκουν. Πάλι βρίσκουν. Πάλι βρίσκουν. Πρόεδρε, σε όλη αυτή τη διαδικασία, σε όλη αυτή την προσπάθεια την οποία εσείς κάνετε εδώ και μια-δυο σεζόν με τον Ηρακλή, με τη νέα αυτή κατάσταση, προχωράτε δυνατά, νιώθετε καλά εσείς προσωπικά, σαν παράγοντες, είστε τόσα χρόνια στο χώρο, έχετε δει τρικλοποδιές και τρικλοποδιές, τώρα είστε σε ένα πολύ μεγάλο καράβι, πώς νιώθετε εσείς σε όλη αυτή την προσπάθεια? Όσο αφορά τον Ηρακλή, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Πάρα πολύ ευχαριστημένος εννοώ που ανήκω σε αυτόν τον σύλλογο. Ναι. Έτσι. Και για να μην παρεξηγηθώ, όταν ζητάω εγώ παρουσία κόσμου και οτιδήποτε άλλο, για αυτόν τον λόγο το ζητάω. Για να δείξουμε τη δύναμή μας προς τα έξω. Να μην μας περνάνε πλέον, ότι δεν είμαστε πλέον η τρίγλια. Ναι. Με καταλάβατε. Βεβαίως. Να δείξουμε ότι είμαστε ο Ηρακλής με τον κόσμο του, με τον λαό του που θα πρέπει να το φοβούνται. Ναι. Γίνεται πολύ. Δηλαδή ότι δεν περιστρέφονται όλα γύρω από το οικονομικό. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά και στο οικονομικό εννοείται ότι κάθε βοήθεια θα ήταν ευπρόσδεκτη. Και είναι ευπρόσδεκτη, έτσι. Και από τον κόσμο και από. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Και από συνοδοιπόρους και τα λοιπά. Και γίνεται. Ναι. Είναι κάποια πράγματα που και αυτά μέσα στη συνέντευξη τύπου που θα κάνουμε θα αναφερθούν και για αυτά τα πράγματα. Το μόνο που σας λέω ότι βασικός μέτοχος της ομάδας είμαι εγώ. Ναι. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή προφανώς θα ανακοινώσετε ίσως και μια πιθανή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα απευθύνεται και στον κόσμο. Βέβαια θα απευθύνεται και στον κόσμο. Στο πρότυπο βεβαίως ίσως και κάποιων άλλων ομάδων που απευθύνονται προς τον κόσμο, όπου μπορεί να γίνει η ομάδα σε μια βάση έτσι λαϊκή, να βοηθήσει ο καθένας όσο μπορεί, έτσι μην ξεχνάμε ότι είμαστε και σε δύσκολους καιρούς, και να διευρυνθεί έτσι και η βάση και η μετοχική σύνθεση της ομάδας. Έτσι ακριβώς. Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την κουβέντα, να ευχηθούμε δύναμη, οι εξελίξεις. Κώστα, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω το λαό που στηρίζει τον απλό τον κόσμο του Ηρακλή, που στηρίζει την όλη προσπάθεια. Μα πιο πολύ από όλους θέλω να ευχαριστήσω τον Φώτη τον Θεό, πραγματικά, γιατί πάντα όποτε το χρειαζόμασταν ήταν με όλα τα προβλήματα που έχει, ναι, είναι δίπλα στην ομάδα και μας βοηθάει. Για τον βοηθήσουμε και εμείς τώρα λίγο. Με τον μπάσκετ, πρόεδρε, να τον βοηθήσουμε λίγο με τον μπάσκετ να ηρεμήσει. Η ηθική στήριξη που ζητάμε τουλάχιστον από το Φώτη είναι πάντα εκεί. Όντως, και νομίζω ότι πάντα μια καλή συνεργασία, μια καλή σχέση, ένα δυνατό δέσιμο πάντα του ερασιτέχνη με τις διοικήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό για να προχωρήσει ο σύλλογος. Ο κάθε σύλλογος. Ναι, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη, κύριε Ευγενίου. Να είστε καλά.